Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Νταράρεξ εδώ. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε άλλο ένα βίντεο. Μια μικρή προειδοποίηση, όπως και σε κάποια προηγούμενα επεισόδια τέλος πάντων τα είχα κόψει στη μέση γιατί είχε πολύ υλικό. Έχει γίνει το ίδιο εδώ πέρα, είναι το Part 1 και το Part 2 προφανώς. Θα ανέβει τώρα το Part 1, αυτό είναι βασικά το Part 1. Και το Part 2 θα ανέβει στις ερχόμενες μέρες, όσο πιο σύντομα γίνεται. Ευχαριστώ για την προβολή λοιπόν και ελπίζω να απολαύσετε το βίντεο. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι τα Ρέξ εδώ και θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε άλλο ένα επεισόδιο του Dark Souls 3, αλλά ελληνικά. Λοιπόν, στο προηγούμενο επεισόδιο βρήκαμε τον Sigward, ο οποίος για κάποιο λόγο είναι φυλακισμένος σε μια φυλακή εδώ πέρα μέσα. Βλέπω διάφορα ledges μπορούμε να πάμε πάνω, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει κάτι χρήσιμο πάνω σε αυτά, ούτε κάτω από εδώ πέρα, έτσι θα τα γνωρίσουμε. Λοιπόν, κατεβαίνουμε το ασανσέρ από το bonfire, το οποίο έχουμε επισκεφθεί πόσες φορές. Και μάλλον θα είναι καλή επιλογή μας να σκοτώσουμε όλα τα ποντίκια εδώ πέρα, γιατί μπορεί να μας φορτίσουν. Βλέπουμε εδώ πέρα στα αριστερά κάτι σκάλες, στις οποίες θα είχε ποντίκια dead. Άλλο ένα. Δεν θέλουμε να μας φορτίσουν για κανένα λόγο όλα αυτά τα ποντίκια. Dude! Είμαι κακός. Ωραία, λοιπόν, καθαρίσαμε τα ποντίκια και θα προχωρήσουμε από εδώ. Cool. Ανεβαίνουμε τα σκαλιά. Και έχουμε άλλο ένα chest, το οποίο... Τι είναι αυτό, αυτό πρέπει να είναι mimic. Γιατί υπάρχουν τόσα πολλά mimic στο συγκεκριμένο game? Αυτό είναι από αυτό που περπατάει στα δύο πόδια. Οκ, okay. Έτσι ένα hit. Και roll. Δεν πρέπει να σκεφτείς αυτό. Εδώ πέρα πεθαίνει, άψογα. Και τι έχεις να μου αρέσεις, Xman? Dragon Slayer Lightning Arrow. Δεν έχουμε σηκώσει Dragon Slayer Bow, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, θα ανέβουμε εδώ πέρα τώρα. Ελπίζω να μην πάρει πολύ ώρα. Κι όμως από τη στιγμή θα πάρει πολύ ώρα. Α, οκ, okay, φτάσαμε. Cool. Παλιά! Οκ, okay, εδώ. Πού είμαστε, τι είναι αυτό? Α, εδώ πέρα είναι που σκοτώσαμε το chest. Τι τρόπος θέσαι. Με εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε ένα jump για να πάρουμε το τέτοιο, αλλά έχουν λείψει ότι θα κάνουμε λαγιά και θα το καταφράμε πάρα. Γεια! Yep. Κάνουμε λαγιά λοιπόν. Λοιπόν, φτάσαμε εδώ. Και από τη στιγμή που φτάσαμε πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και στο επόμενο σημείο του game, σωστά. Τα ποδήλια ξαναβγήκανε. Γεια τους. Όχι, δεν θα με σκοτώσετε. Συγγνώμη για το waste of time, παιδιά, δεν περίμενα να έπρεπε να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Α, ωραία. Έχω πάρει ένα σωρό μπαφ για κάποιο λόγο, δεν ξέρω καν τι μπαφ είναι αυτά όμως. Λοιπόν, τρένο νούμερο 2. Yes! Lightning Arrow. Πού είμαστε, πραγματικά δεν ξέρω πού είμαστε. Όχι, ξέρω που είμαστε, άκυρο. Μετά τουλάχιστον δεν χρειάζεται να κάνουμε παραπάνω κινήσεις. Dude, chill. Από τη στιγμή που το καταφέραμε αυτό, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε πού ήταν εκείνες οι μάγισσες. Νομίζω ότι καλώς ήταν από εδώ πέρα μπροστά. Για να συνεχίσουμε λίγο πιο μπροστά στο game. Ναι, από εδώ ήταν ωραία. Οκ.
Και ας πάμε και αυτό μόνο και μόνο για να μας σίγουρο θα μας ακολουθήσουν πάνω μετά. Τώρα να καλώσουν τα δύο τα μεγάλα, από τέτοια, που συναντήσαμε πριν. Ναι. Τέλεια. Τέλεια. Και από εδώ συνεχίζουμε με το game. Ήτανε. Δεν πρέπει να μην ήταν έτσι, μετά από τόσο θόρυβο. Τι έχουμε εδώ. Dragon Torso Stone. Εδώ βρισκόμαστε σε ένα από τα key σημεία για να προχωρήσουμε ουσιαστικά σε άλλη μια περιοχή του παιχνιδιού, η οποία είναι optional, αλλά είναι πολύ badass. Λοιπόν, πάγαμε τις περισσότερες εικόμενες, θα δυστυχώς πρέπει να περιμένουμε για να γεμίσει η ζωή μας. Γιατί υπάρχουν και άλλες εκεί πέρα και είμαστε ουσιαστικά μισό hit, έτσι. Λοιπόν, η ζωή γεμίζει σιγά, πολύ σιγά, πάρα πολύ σιγά. Φτάσουμε στο σημείο που μπορούμε να φύγουμε ένα potion. Μόνο και μόνο για να μας ασφαλίσει. Και έχουμε μία άλλες τρεις, έτσι. Όχι, 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 όχι. Dude, τη ζωή μου! What the fuck! Μ' ακολουθάνε, όντως! Fuck, this is bullshit, this is bullshit, this is bullshit. Πάλι καλά που πήγαινα πόσο έτσι. Όχι, κοίτα πόση ζωή έχω, αν είναι δυνατόν! Πες μου τι έχει χαμηλωμένο ο αυτός. Τέλεια. Και έχουν μείνει άλλες τρεις. Δύο. Μία. Καμία. Τέλεια. Ω, γιατί τόσο ξελίκη ρε παιδιά, είναι εδώ. Και να έμπερ. Nice. Τι έχουμε εδώ. Τίποτα. Γιατί τίποτα. Άλλο ένα έμπερ. Οπ. Τι ακριβώς κάνεις εσύ? Ω, αυτή την πάτησε εδώ. Not fun. Not fun. Θα κάνουν μερικά πολύ τρελατό κόμπος και δεν θέλω. Ω, το bleed από το κατάνα είναι σωτήριο. Σωτήριο πραγματικά. Έχει τίποτα εδώ ή ήταν απλά ένα waste of time και αυτό? Waste of time it was. Fuck. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι για να συγγύσουμε στην επόμενη τρίχη του game, έτσι. Κάτι ωραία. Ξανά θα ζάσεις. Κάτι θα μπορούσαμε να αγοράσουμε. Για ποιο λόγο? Αυτό είναι ψεύτικο. Στάγκερ. Dead. Πραγματικά αυτή η περιοχή έχει τα περισσότερα, ειλικρινά, μόνο και μόνο αυτή η περιοχή έχει περισσότερα mimic στα πόσα έχει ολόκληρο το Dark Souls 1. Χωρίς πλάκα και χωρίς υπερβολές τώρα. Έχουμε αυτά τα μομπάκια εδώ πέρα, τα οποία δεν μ' αρέσανε καθόλου και πριν. Drops, τίποτα. Μην ξεχνάς.
Κακό μωρό. Prevent cold, nice. Τώρα μπορούμε να κάνουμε και άλλα διαφορετικά enchant, νομίζω, στο όπλο μας. Είναι άλλο σοδεμένα. Dude. Yeah. Gross. Λοιπόν, από εδώ είναι αυτό το σημείο με τον δράκο. Από εδώ νομίζω μπήκαμε. Ναι, μπήκαμε. Ωραία. Άρα μπορούμε να συνεχίσουμε από εδώ, πιστεύω. Είναι επιτέλους η ώρα. Ακόμα δεν έχουμε απομακρυνθεί πολύ από την αρχική φωτιά του παιχνιδιού και έχουμε χάσει 7 φλασκιά. Όχι 7. 5 βασικά. Αυτό δεν είναι καλό σημάδι. Και από την αλήθεια δεν μ' αρέσει. Θα να πω να φέρω εδώ. Παπάρια. Που πω καλά! Φαίνεται απίστευτο ότι κάτι υπάρχει εκεί πέρα, έτσι. Τι είναι αυτό, μόμπ είναι. Λοιπόν, επειδή έχω την εντύπωση ότι αυτό εκεί πέρα είναι μόμπ. Θέλω να νιώθω απόλυτα προετοιμασμένος. Φαίνεται κάποια. Yup. Το ίδιο moveset με τα gargoyles από το Dark Souls 1, έτσι, αυτά είναι. Μακάρι να ήταν τα gargoyles του Dark Souls 1 τόσο εύκολο σαν αυτό. Τα boss τουλάχιστον στην αρχική περιοχή. Ωραία. Τουλάχιστον δεν ήταν τόσο δύσκολο όσο περίμενα. Κάτι πάρει εκεί πέρα. Δύο. Μπορούμε να πάμε από τη σκάλα που και εκεί. Πολλές σκάλες. Γιατί τόσο πολλές σκάλες το πάτε. Άου. Υπήρχε ένα NPC στο Dark Souls 2 το οποίο ήταν πολύ σπαστικό. Έπρεπε να τον πληρώσει για να σου φτιάξει σκάλες για να πας σε διάφορες περιοχές. Μήπως είναι κάτι τέτοιο. Αυτός είναι ρε φίλε. Αν είναι δυνατόν, stretch out. Α, αυτό είναι τέτοιο, είναι emoticon και emoticon gesture. Switch. Είναι πολύ γάμα το gesture αυτό, να το κάνω λάθος. Πού είναι. Εντάξει. Ωραία, τουλάχιστον δηλαδή, είχαμε και ένα bonfire. Αυτό είναι πολύ θετικό. Γιατί ουσιαστικά μπαίνουμε σε μια καινούργια περιοχή και ήμασταν γυμνοί. Λοιπόν, το σκόσμο αυτό υπάρχει έναν τρόπο εκεί το οποίο πάνω μπορούμε να πιάσουμε άμα πέσουμε κάπως περίεργα από εδώ, μήπως. Όχι. Α, είναι, έχει έξοδο εκεί πέρα, οκ. Λοιπόν, πάμε πάλι πάνω λοιπόν για να γεννήσουμε. Καθώς ήμουν εδώ πέρα στον bonfire, ότι υπάρχει και μια σκάλα εδώ πέρα, η οποία έχω την εντύπωση ότι μπορεί να μας οδηγήσει εκεί που ήταν το. Αυτή η βλακία που ήθελα να πιάσω πριν. Μπορεί και να κάνω λάθος, βέβαια. Και μάλλον κάνω λάθος. Δεν ξέρω πού είμαστε. Αλλά βλέπω κάτι μομπάκια τα οποία αράζουν πολύ ευχάριστα. Shit! Dude! Τι ακριβώς παίζει. Okay. Chill your ass out, man. Λοιπόν, δεν θέλω να συνεχίσω από εδώ γιατί φαίνεται συνέχεια της περιοχής και νομίζω ότι από εκεί πέρα κάτω. Όχι, βασικά. Κάτι πρέπει να μας έχει ξεφύγει, βασικά. Πολύ κάτι μας έχει ξεφύγει, δεν υπάρχει περίπτωση. Γρήγορο ρέτζεν.
υπάρχει όμως, δεν υπάρχει κάτι. Οκ. Okay. Ο Γκάις μετά από λίγη έρευνα είδε ότι πάνω δεν μας αφημίνει κάτι. Έχουμε δει πως όμως από εδώ πέρα κάτι μπορούμε να κάνουμε. Όχι! Τι είναι αυτό το map making, πραγματικά, FromSoft, αν είναι δυνατόν. Μπορούμε. Go, 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 go. Ούτε κάπου σε είδα, έτσι. Man, είσαι τρελός. Όπου καθόλου damage, έτσι. Πάρ' τον πλήκ. Τέλεια. Αυτόν τον τύπα δεν τον είδα καν, έτσι. Ήμουν πολύ επικεντρωμένος να σου πω στον drops. Πρόβλημα σημαίνει ότι είμαι κακός. Wow! Αλλάζω, μάνα μου. Ωραία τότε. Φυσικά δεν είναι... Ου! Σεξι. Λοιπόν. Είμαι για ξύλο. Εκεί. Πολύ καλό που τον είδαμε λοιπόν. Πάλι καλά που βάλα και βουτιά στο όπλο. Κάνει γύρω στα 20 τέμας παραπάνω. Ωραία, 20 μήνα ακόμα. And you're dead. Γιατί δεν ρίχνουν τίποτα αυτές τις φυλάκες. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να ρίχνουν κάτι. Λοιπόν. Λοιπόν, εκεί πέρα ευθεία έχω την τύψη ότι είναι ο δρόμος για τον boss room, το οποίο δεν θέλω να πάω ακόμα, γιατί είναι... Ουσιαστικά, άμα μπω, ακυρώνει ένα questline, το οποίο δεν θέλω να το ακυρώσω. Οκ. Okay. Σε λίγη, λοιπόν. Θέλουμε τον Gargoyle πρώτα, αλλά μας έχουν και αυτές. The damage. Α, έχει armor ο πίσω και λοιπόν εδώ πίσω. Ντάει. Ντάει. Ένα drop, ρε παιδιά, έλειος.
and you're dead. Καλό μίμι. Αυτή η κλωτσιά κάνει πάρα πολύ ντάμας. Γενικώς θα μου πολύ ντάμας. Λοιπόν. Gretzel of Glory. Άχριστο. Εσύ. Ναι, μη και εσύ. Έχεις να μαζεύσεις. Rusted Gold Coins. Οκ. Okay. Δεν μας χαλάνε. Δεν με χαλάνε καθόλου τα Gold Coins, αλλά... Να αληθινώ. Ωραία. Και ένα Ember. Waste of time. Waste of my time. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω τώρα θα είναι να συνεχίσω λίγο το questline του Sigward, γιατί αυτό που θέλουμε να κάνουμε τώρα ουσιαστικά είναι από τα τελευταία βήματα για το quest του. Αλλά ας έχουμε λίγο από εδώ πέρα, έχει τίποτα από το ενδιαφέρον που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Πολλά drops βλέπω. Και έχω την εντύπωση ότι θα μας κάσει πάλι κανένα gargoyle και θα μας κάνει κομμάτι εδώ πέρα πάνω στη γέφυρα. Μπορεί και να κάνω λάθος βέβαια. Μόνο rusted coins, ε. Μάλιστα.